Τι τραγούδι ταιριάζει την ώρα του εμβολιασμού? Είναι τραγούδι, ρε παιδί, που λέει «Μάνα μου, το στήθος μου πονεί και αναστενάζω, ετούτον εν το χρόνο μάνα μου δεν τον ευγάζω». Αν η κοπέλα σου έλεγε να ξυρίσεις το μουστάκι, θα το έκανες ή όχι? Δεν θα μπορούσε η κοπέλα μου να μου ζητήσει τέτοιο πράγμα, γιατί ποια θα μπορούσε να ερωτευτεί το κουτσαβάκι χωρίς μουστάκι? Αν δεν ήσουν ρεμπέτης, θα ήσουν σκυλάς, ροκάς ή τράπερ? Ράπερ θα ήμουν. Τράπερ. Όχι, τράπερ. Ράπερ, ωραία. Τσιτσάνης, βαμβακάρης, αγάθωνας. Σε καλεί ο Θεός να παίξεις με έναν από τους τρεις, ποιον διαλέγεις και γιατί? Με τον αγάθωνα έχω παίξει ήδη, οπότε δεν θα τον επιλέξω. Τσιτσάνης και βαμβακάρης θα επέλεγα. Δύσκολη ερώτηση, αλλά. Βαμβακάρης. Γιατί είναι πιο, πιστεύω, στην κουλτούρα μου, είναι πιο μεράκλης και θα τα βρίσκαμε καλύτερα στην παρέα, δηλαδή και, και πίσω από το πάλκο. Ο Τσιτσάνης μ' αρέσει πιο πολύ μελωδίες του, μουσικά. Θα πήγαινα με Τσιτσάνη, άρα σαν άμα με έλεγες ένα άτομο, θα πήγαινα με τον Βαβακάρη. Αν δεν έπαιζες μπαγλαμαδάκι και είχες να διαλέξεις ανάμεσα σε φυσαρμόνικα ή μεταλλόφωνο, σε ποιο θα ήσουν καλύτερος? Φυσαρμόνικα. Γιατί? Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το μεταλλόφωνο. Είσαι καλύτερος στα πνευστά δηλαδή? Καταρχήν δεν θα επέλεγα τίποτα από τα δύο. Αν ήδη υπήρχαν μόνο αυτά τα δύο. Πήγαινε στο δύο και η δασκάλα σου δίνε φυσαρμόνικα ή μεταλλόφωνο. Θα προσπαθούσα να μην έπαιζα μουσική. Σε καλεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο «Στην υγεία μας ρε παιδιά». Αλλά όρος της συμφωνίας είναι να σηκωθείς να χορέψεις τη Φτετέλη σε τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου. Δέχεσαι ή όχι? Όχι βέβαια. Γιατί να πρέπει να πιεστώ να κάνω κάτι και να χορέψω? Τι νομίζεις, ότι είναι όλα στην τηλεόραση έτσι? Στη δικιά μου τη ζωή πρέπει να είναι ελεύθερα. Όχι όμως πως δεν θα χόρευα άμα ήθελα. Άμα ήθελες. Ναι. Μ' αρέσεις. Σου λέει λοιπόν η ΕΡΤ να πας στη Eurovision, πες μου 5 διάσημους που θα ήθελες μαζί σου για μπαλέτο. Φερεντίνο, Κοψιάλη, ναι. Χταπόδια, έχω άλλους δύο. Την Ανθή, τη Βούλγαρη. Την Ανθή, τη Βούλγαρη. Την Βούλγαρη, ναι. Την Ελεονόρα Μελέτη. Καραντίνα, μακριά από μας. Πες πως μας ξαναβάζουν καραντίνα. Καραντίνα με την Ιωάννα Μαλέσκου ή την Ηλιάνα Παπαγεωργίου? Δεν τις ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρεις την Ιωάννα Μαλέσκου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου? Τι είναι, άμα μου πεις. Μάλλον θυμάμαι το όνομα. Η Ιωάννα Μαλέσκου είναι παρουσιάστρια στο Sky, μια πολύ ωραία κυρία ξανθιά. Και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι μοντέλο, παρουσιάστρια και κοπέλα του Σνικ. Πρώην κοπέλα του Σνικ. Α, την ξέρω αυτήν. Ωραία. Την έπαιρνε καραντίνα? Για να είναι με το Σνικ, όχι, δεν θα την έπαιρνα. Θα πάρω την άλλη τη δημοσιογράφη. Ιωάννα Μαλέσκου, ωραία. Είναι καλή αυτή τουλάχιστον. Πάρα πολύ όμορφη. Να τραγουδήσεις στον Άμος ή σε κουτούκι στην Άνω Σύρο? Στον Άμος είναι στην Μύκονο, να φανταστώ, έτσι. Εννοείται στη Σύρο. Βασικά που και να ήταν, στη Σύρο. Ωραία. Αλλά θα πήγαινα και στον Άμος άμα με πλήρωναν. Αρκεί να θέλουν ρεμπέτικο. Σε ποια επώνυμη θα έκανες ρεμπέτικη κατάδα και ας έτρωγες μπουγέλο? Έχω κάνει ήδη κατάδα στους αμπελόκηπους. Για ένα παιδί που μετά από live μου ήταν πιωμένος καλά και ήθελε να πάμε. Και όλο δεν βαριέσαι, μάγκες, ξέρεις, πήρα και τους βίλους εκεί που παίζαμε, πήραμε τρία μάξια και πήγαμε κάτω από εκείνη. Αλλά σε ποια επώνυμη θα έκανα κατάδα? Την Πετρούλα, τη θυμάσαι? Εγώ δεν θυμάμαι την Πετρούλα, ρε. Θα έκανα σε αυτή μια κατάδα. Ο Μάγκας ξεχωρίζει από τον Μπεσαλίκη που έχει στο λόγο του ή από τον γεμάτο τραπεζικό λογαριασμό του? Από τον Μπεσαλίκη που έχει στο λόγο του, θεωρώ. Ακόμα? Σίγουρα, σίγουρα. Για μένα ναι. 2021. Εγώ τα λεφτά τα βάζω πολύ πιο κάτω ιεραρχικά σε αξίες, ας πούμε. Όχι πως δεν υπάρχουν σε αξίες, αλλά δεν είναι τόσο όσο το δίνει η κοινωνία. Τι άλλο θα παραβίαζες και ας έτρωγες πρόστιμο? Ό,τι με κάνει να ευχαριστηθεί την ψυχή μου. Πες μου ένα. Πήγα για ψάρεμα στην Πυραϊκή. Ενώ είχαμε lockdown. Ναι, 3 ώρα τα μεσάνυχτα, δεν έπιασα τίποτα. Αλλά είχαμε ωραία παρέα. Μέχρι και η αστυνομία ήρθε. Έκατσε. Είχαμε στην παρέα ασφαλίτη που γνωριζόντουσαν και έκατσε και η αστυνομία, άρα ήταν όλα ωραία, όλα καλά. Και περάσαμε τέλεια. Και την επόμενη μέρα έδωσα συνέντευξη για την Face Κορδά. Προβλέπω ΕΔΕ στην αστυνομία μετά από αυτό που είπες. Δεν, η αστυνομία δεν ήταν του Πειραιά πάντως, ήταν από Αθήνα ήρθανε. Είχαν δει ένα story και ήρθανε. Σε 20 χρόνια από τώρα, τι φαντάζεσαι πως θα λέει το Google για τον Κουτσαβάκη? Δεν νομίζω πως θα αλλάξει και κάτι στα επόμενα 20 χρόνια. Τα ίδια πράγματα θα λέει. Ρεμπέτης θα είμαι, ταξίδια θα κάνω. Θα το λέει το Google? Πιστεύω πως φλερτάρω με τη φυλακή, δεν ξέρω γιατί. Κάτι μέσα μου μου λέει ότι μπορεί να μπω και μέσα. Άρα χωρίς όμως μπορεί να παρανομήσω στη ζωή μου, αλλά ποτέ δεν θα κάνω κάτι που να είναι παράλογο. Δηλαδή ποτέ δεν θα πειράξω κάποιον με αυτά, με ό,τι κάνω. Εγώ σκέφτομαι σύμφωνα με τους δικούς μου νόμους. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να την κρίνει ο άνθρωπος. Η δικαιοσύνη υπάρχει, άμα με καταλαβαίνεις. Γιατί σε κάθε κράτος υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι. Οπότε
Ο καθένας βγάζουν νόμους και υπάρχουν και δικαστές και κρίνουν αυτοί. Αλλά δεν θεωρώ πως είναι αυτό το σωστό, ο σωστός τρόπος λειτουργίας για να διαχειρίζεσαι τη δικαιοσύνη. Δεν γεννήθηκε δικαστής να σε κρίνει ακόμα. Αλλά θα με κρίνουν, εφόσον η κοινωνία και η δημοκρατία αποφάσισε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, θα με κρίνουν. Okay, αλλά εγώ θα πράττω σύμφωνα με τη λογική μου, κι ας είναι μερικές φορές κάπου παράνομος. Δηλαδή, π.χ. είναι π.χ. παράνομο να οδηγάς χωρίς κράνος. Άρα, τώρα, άμα πάρω το μηχανάκι και το πάω μέχρι εκεί, δεν θα βάλω κράνος. Θα σκεφτώ λίγο λογικά. Ας πούμε ότι ξέρει, δεν βαριέσαι μέχρι απέναντι θα πάμε. Καταλάβες, σε τέτοια πλαίσια, ας πούμε, κοινωνία. Ρε ματζόρε ή μινόρε της αυγής. Ρε ματζόρε, που είναι πιο χαροπό το ματζόρε από το μινόρε. Ανάλογα βασικά με τα κέφια. Ψεύτικος είναι ο ντουνιάς και ψεύτικη η ζωή μας, αφού στη μαύρη γη θα μπει μια μέρα το κορμί μας. Βαβαγάδης. Κάνει πάρτι η Ανθή η Βούλγαρη, φίλη σου, και σε θέλει να είσαι ο διασκεδαστής του πάρτι. Θα πληρωθείς καλά. Mm. Μοναδικός όρος είναι να κάνεις 3 self-test εκείνη τη μέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πήγαινες ή όχι. Αυτά τα τεστ είναι για τον κορονοϊό. Ναι. Άμα είναι να πληρωθώ καλά και είναι και η Ανθή η Βούλγαρη. Ναι, εμάς ενοχλείτε τους υπόλοιπους που πρέπει να είμαστε μέσα μαντρωμένοι και εσείς κάνετε πάρτι. Μα δεν σας καλέσαμε εσάς να έρθετε να παίξουμε μαζί το ρε ματζόρε. Θα καταβάλω μια γενναία και φιλότιμη προσπάθεια. Θα κάνω τα τεστ. Και θα κάτσω εκεί παρέα μαζί να τους διασκεδάσω. Άμα σου έλεγε βάλε μάσκα την ώρα που τραγουδάς, τι θα κάνεις. Εκεί θα πρέπει να έχουμε άλλη διαπραγμάτευση. Κι αν οι ομορφιές μου όλες νεκρωθήκανε, η ψυχική αρχόντια μου δεν χαθήκανε. Και μελωδικά μας το πες, φίλε. Τσιτσάνι, ναι, εντάξει, είναι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν. Αυτό το έχω γραφίσει και με τον Αγάθωνα. Ωραίο τραγούδι.